Έτσι αρχίζει σήμερα το Ευαγγέλιο. Όστις θέλει, όποιος μου έρθει. Η αγάπη δεν ασκεί ποτέ βία. Και κυρίως ο έρωτας ανάμεσα στους ανθρώπους ποτέ δεν γεννιέται με την πίεση και τη βία. Από μέσα, από μια καρδιά που αγαπά, βγαίνει ο έρωτας στη γη. Αλλά μέσα πάλι από μια καρδιά που αγαπά τον ουρανό, βγαίνει και ο θεϊκός έρωτας για να φτάσει μέχρι ψηλά τον Θεό. Λέει ο Χριστός μια κουβέντα απλή, όποιος θέλει να σε έρθει κοντά μου. Αλλά για να έρθείτε, πρέπει ο καθένας να σηκώσει, λέει, ψηλά το δικό του το σταυρό. Πρέπει να παρνηθείς τον εαυτό σου και τότε να με ακολουθήσεις. Κατ' ουσίαν, μέσα από αυτά τα λόγια του Χριστού, ο Θεός μας καλεί να σηκώσουμε τρεις σταυρούς. Ο ένας είναι ο σταυρός ο δικός μας, ο κακός μας εαυτός. Γιατί πολλές φορές βλέπεις ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε ένα διέξοδο. Μια εσωτερική δύναμη τον κάνει να πει ψέματα, να γίνει κλέφτης, να γίνει βλάστημος, να μιλήσει άσχημα στον άλλο, να συμπεριφερθεί άσχημα, να συμπεριφερθεί με αγένεια δηλαδή και γενικά να συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο που να προκαλέσει στους άλλους πόνο και λύπη. Είμαστε πολλές φορές στο στόμα βιαστικοί. Εύκολα κρίνουμε, εύκολα σχολιάζουμε. Αυτό λέει ο Θεός. Θέλω να σηκώσετε τον πρώτο σταυρό του εαυτού σας. Να απαρνηθείτε τον εαυτό σας. Και αν απαρνηθείτε τον εαυτό σας, τότε θα σηκώσετε εύκολα και τον δεύτερο σταυρό. Ποιος είναι ο δεύτερος σταυρός? Είναι ο σταυρός του αδερφού μας, του καθενός ανθρώπου που είναι γύρω μας. Μπορεί αυτός να είναι ο σύντροφός μας, είναι το παιδί μας, είναι ο φίλος μας, ο συγγενής μας, ο γνωστός μας, ο ξένος. Γιατί? Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από έναν άνθρωπο να μας αγαπά. Ανάγκη έχει ο σύντροφός σου να τον αγαπάς. Αν εσύ δεν του δείξεις την αγάπη αυτός, πώς θα καταφέρει να αντέξει τη ζωή? Αν το παιδί σου δεν πάρει από σένα αγάπη και στοργή, πώς θα έχει ωραίο πρότυπα για να μπορέσει και ο ίδιος αργότερα να συμπεριφερθεί? Εάν εσύ βρεις έναν άνθρωπο, ένα φτωχό, ένα ορφανό, ένα οποιοδήποτε έχει ανάγκη. Σήμερα το πρωί ερχόμουν για την εκκλησία και έμαθα για ένα παιδί, το ξέρα, μένει εδώ κοντά σας, εδώ κοντά στο Γενάρη. Το άντρας της, αυτής της κοπελίτσας, είναι ανάπηρος. Χτύπησε μέσα με ένα μηχάνημα και είναι ανάπηρος, τετραπληγικός. Και πρέπει να παίρνει πολλά και ακριβά φάρμακα, διαφορετικά τρελαίνεται ο άνθρωπος. Έτσι είπαν οι γιατροί. Μάλιστα είπα στη γυναίκα του ότι αν λέει δεν το προσέξεις με τα φάρμακα, θα τον δένεις, λέει, στο κρεβάτι. Έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας αυτός ο άνθρωπος και τα λοιπά, γιατί τρελαίνεται ο άνθρωπος και ξέρει τι κάνει. Και τώρα έμαθα, τώρα που ερχόμουν στον δρόμο, ότι αυτή η κοπελίτσα την είδε ένας φίλος μου, ένα γνωστό μου, δηλαδή κάτω σε ένα ιατρείο κατά σύμπτωση, και της κάνανε ένεση να τη συνεφέρουν, γιατί δεν μπορεί να φάει από τη στενοχώρια. Έχει δύο παιδιά, δεν μπορεί να φάει από τη στενοχώρια και έπαθε τώρα νευρική ανορεξία. Και ξέρετε που καταλήγει η νευρική ανορεξία. Και έχει και δύο παιδιά. Και ζητούσαμε ποιο τρόπο να δούμε τώρα που έμαθα την κατάληξή της, πώς να τη βοηθήσουμε. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι σηκώνουν ένα σταυρό. Αν εσύ τώρα δεν βρεθείς κοντά να τους βοηθήσεις, ποιος θα τους βοηθήσει? Μα τέτοιοι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι πονεμένοι δίπλα μας. Αυτός είναι ο δεύτερος σταυρός. Είναι ο σταυρός της αγάπης και της ασπλαχνίας στον συνάνθρωπό μας. Αλλά για να τον κάνεις αυτό το σταυρό, το σηκώσεις, πρέπει ο ίδιος να έχεις αγάπη. Να έχεις απαλλαχτεί από τον εγωισμό σου. Να μην κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Υπάρχει και ένας τρίτος σταυρός. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο σταυρός της αγάπης στο Θεό. Της ομολογίας στο Θεό. Είναι αυτό που συζητάει ο Θεός από όλους μας. Να καταλάβουμε ότι αυτός είναι Θεός Πατέρας για όλους μας. Και όπως εσείς σαν γονείς έχετε την απαίτηση από τα παιδιά σας να σας αγαπούν και να σας σέβονται, έτσι και ο Θεός θέλει απλά να τον αγαπούμε και να τον σεβόμαστε. Πώς σας φωνάζουν τα παιδιά σας? Μπαμπάδες σας φωνάζουν εσύ άντρα?
Μαμά, δεν φωνάζουν εσένα γυναίκα. Το ίδιο ακριβώς θέλει και ο Θεός να το φωνάζουμε. Απλά πατέρα. Μόνο που αυτός δεν είναι μόνο πατέρας. Είναι και μάνα και πατέρας. Είναι αυτός είναι ο Θεός. Είναι πατέρας, στοργικός και σπλαχνικός για όλα τα παιδιά. Μόνο που όλα τα παιδιά δεν τον αγαπούν. Δεν τον σέβονται. Συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο, σαν να μην υπάρχει Θεός. Συμπεριφέρονται έτσι που προσβάλλουν τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Αναρωτηθείτε εσείς σαν γονείς. Όταν τα παιδιά σας μαθαίνετε από άλλους ότι μιλάνε άσχημα στους συνανθρώπους τους. Όταν μπαίνουν ναρκωτικά. Όταν ήδη τρέχουν από εδώ και από εκεί και εκβιάζουν κοπέλες. Όταν κάνουν άσχημα πράγματα. Εσείς πώς νιώθετε? Νιώθετε ευχάριστα? Νιώθετε όμορφα? Νιώθετε ωραία? Νιώθετε ότι πραγματικά αυτά τα παιδιά σας τιμούν? Κάθε άλλο. Νιώθετε τόσο άσχημα που μερικές φορές μπορείτε να πείτε σαν κάποιο πατέρα που όταν έμαθε για το παιδί του ότι έκαμε τόσα κακά και κατάστρεψε τόσες κοπέλες και δεν είπε καλύτερα να είναι η γυναίκα να με καταπιεί, να μην δω αυτό που βλέπω στο γιο μου. Τέτοια θλίψη και τέτοιο πόνο έχει και ο ίδιος ο Θεός όταν βλέπει όλους εμάς τα παιδιά του να συμπεριφερόμαστε με αγένεια. Γι' αυτό και χρειάζεται κανείς να σέβεται πάνω απ' όλα τον Θεό και Πατέρα Του. Γι' αυτό και μας φωνάζει, να με φωνάζετε τακτικά, Πατέρα μου, ουράνιο μου Πατέρα. Έτσι να αρχίζετε την προσευχή σας. Μα ποια προσευχή? Μια φορά σκεφτόμουν, λέω, Θεέ μου, είσαι Πατέρας μας και εμείς είμαστε τα παιδιά Σου. Αχ, παιδί μου, μακάρι να μπορούσα να το ακούσω από όλα μου τα παιδιά. Όλα μου είναι δημιουργήματα, αλλά δεν είναι παιδιά μου. Δεν θέλουν να είναι παιδιά μου. Εγώ θέλω να τα βάλω όλα μέσα στην αγκαλιά μου, να τα βάλω μέσα στην καρδιά μου, να τα γεμίσω με τα δικά μου τα εσπλαχνικά θεϊκά φιλιά, να τους δώσω την δύναμη του ουρανού, να τα γεμίσω με το Άγιο μου Πνεύμα. Μα αυτά δεν με θέλουν. Με αποστρέφονται. Δεν ντρέπονται να κάνουν το σταυρό του Υιού μου που θυσιάστηκε για αυτούς. Ντρέπονται να σηκώσουν τα χέρια τους και τα μάτια τους στον ουρανό και να μου πούν «Πατέρα μου ουράνιε, σε πιστεύω, σε λατρεύω και σε αγαπώ». Μια λέξη μου είναι ικανή να κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο εδώ στη γη. Την ώρα που έρχεται το παιδί σου και σου λέει «Πατέρα μου σ' αγαπώ, μανούλα μου σ' αγαπώ». Πώς κάνει η καρδιά σου? Δεν χτυπάει η καρδιά σου γλυκά? Το ίδιο ζητάει και ο Θεός από εμάς. Να ακούσει αυτή τη γλυκιά τη λέξη «Ουράνιε μου Πατέρα, σε πιστεύω, σε λατρεύω, σε αγαπώ. Είσαι ο Θεός μου που θέλω αυτό να ακολουθώ». Και εκείνος τι κάνει σαν πατέρας? Ανοίγει την αγκαλιά του και σε βάζει μέσα στην καρδιά του. Και εκεί μέσα σε γεμίζει με τα θεϊκά του φιλιά, με τη θεϊκή του προστασία. Μα πόσοι άνθρωποι το κάνουν αυτό? Πόσοι άνθρωποι θέλουν να είναι παιδιά αυτού του Θεού? Όταν αντί να μπουν στην αγκαλιά του πιο γλυκού πατέρα, έχουν ήδη μπει μέσα στην αγκαλιά του πιο σκοτεινού οδηγού του αιωσφόρου. Όταν στη ζωή τους το μόνο που σκέπτονται είναι αυτά που διατάζει ο αιωσφόρος. Ο αιωσφόρος, ο σατανάς, ο κάθε δαίμονας που τον άνθρωπο ακολουθά, τι θέλει, τι ζητά? Ένα πράγμα ζητάει. Να είσαι δυνατός. Μέσα στη ψευτιά να είσαι πιο ισχυρός. Μέσα στην απάτη να γίνεσαι ο ανώτερος από τους πάντες. Και αν χρειαστεί για να πάρεις και θέση, εξολόθρευσε τους υπόλοιπους που βρίσκονται από κάτω. Αυτό δεν κάνουμε όλοι μας? Πώς θα μπορούσε να φανταστεί, αδερφοί μου, ότι το πιο ιερό, το πιο ιερό μέρος που δίνει την απόλυτη ευτυχία στον άνθρωπο είναι το σπίτι του, είναι το τέρι του, το παιδί του? Δέστε όλη στη γη αυτή, όλη στη γη αυτή, με πόση αγωνία ψάχνουν να βρούνε οι μεν άντρες την βασιλοπούλα της καρδιάς τους για να περάσουν ευτυχισμένα, τον σύντροφο της ζωής τους για να μπορέσουν ταιριαστά. Και ο Θεός τι τους ζητάει μέσα στο γάμο? Τι τους ζητάει? Τους ζητάει το πιο ωραίο, το πιο γλυκό, το πιο όμορφο υπάρχει στη γη. Ποιο είναι αυτό? Άντρα, κοίτα στα μάτια τη γυναίκα σου. Το δεξί σου μάτι στο δεξί της μάτι και το αριστερό σου μάτι στο αριστερό της μάτι. Έτσι θα γίνεται ένα, όπως το νερό με το κρασί. Πόσοι άντρες το κάνουν? Όταν με το ένα τους μάτι τη γυναίκα τους κοιτούν και με το άλλο τους μάτι ξένες, το αφήνουνε, ε? Είναι ψέματα αυτά? Αυτές δεν είναι οι αλήθειες? Πώς μπορεί όταν σου λέει ο Θεός, παιδί μου, εγώ μέσα στο γάμο θέλω ένα πράγμα,
να κάνεις ευτυχισμένο το πιο ωραίο δώρο που σου δίνω, τον σύντροφό σου. Σε σένα γυναίκα, σου δίνω τον άντρα να είναι το στήριγμά σου, μέσα στην αγκαλιά του να σε κλείνει και να ξεκουράζεσαι από όλα τα βάσανα της ζωής και μέσα στην αγκαλιά του να ακούς πόσο εκείνος σε αγαπά. Κατ' ουσίαν, κόρη μου, νομίζεις ότι από τον άντρα σου ακούς αυτές τις λέξεις, μα εγώ ίδιος ο Θεός μέσα από τον άντρα σου σου μιλώ πόσο σ' αγαπώ. Το ίδιο όμως δεν λέγεις στην γυναίκα. Γυναίκα, άφησε πλέον τις περιέργειες. Άφησε πλέον τα πείσματα. Βάλε λίγο φερμά στο στόμα σου. Σταμάτα να μιλάς πολύ που καταστρέφει. Τι είναι η γλώσσα? Καταστροφές φέρνει, φωτιές. Αράβει φωτιές και υγάζει. Σταμάτα αυτό. Και τότε άφησε την αγκαλιά σου να μέσα σε αυτή να κλειστεί το παλικάρι σου, ο άγγελός σου. Αυτός είναι η δύναμή σου. Και μέσα σε αυτή την αγάπη και οι δυο μάθετε να γονατίζετε και να μεμνολογείτε και να κάνετε σε όλους τους ανθρώπους το καλό. Δύσκολα πράγματα μας ζητάει. Το αυτονόητο μας ζητάει. Εκείνο που χωρίς αυτό δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος στη γη. Και όμως εμείς πέστε μου, τι κάνουμε? Πέστε μου πόσα σπίτια είναι ευτυχισμένα. Μπέστε μέσα στα σπίτια να δείτε τι ταραχές υπάρχουν. Μπέστε να δείτε τι προβλήματα. Ο ένας προσπαθεί να βγάλει τα μάτια του αλλού και με ψέματα και με κοροϊδίες ανακατεύουν με τα σπίτια. Και το χειρότερο τι, τα παιδιά βλέπουν. Βλέπουν τι να δουν, ποιο παράδειγμα να δουν. Ποιο παράδειγμα να δουν. Και μετά τα παιδιά καταστρέφουν, παίρνουν τον άσχημο δρόμο και μόνοι μας φτιάξαμε δυστυχώς μια αλυσίδα καταστροφική που αντί να ανεβαίνουμε στον ουρανό, κατεβαίνουμε στα καταχθόνια του Άδη μέσα από όλα αυτά τα κακά που κάνουμε. Ο Θεός λοιπόν σήμερα μας ζητάει το πιο απλό πράγμα. Παιδιά, ομολογήστε με ότι είμαι ο Θεός Πατέρας σας και σηκώστε τους τρεις σταυρούς, τους τρεις σταυρούς που θα σας ανεβάσουν με χάρη στον ουρανό. Το σταυρό του εαυτού σας. Αγωνιστείτε να γίνετε καλύτεροι. Βγάλετε τις ίδιες, τους τόμους, τις οργές, τα μίση. Βάλτε φερουμουάρ στο στόμα που καταστρέφει. Και σηκώστε μετά το δεύτερο σταυρό της αγάπης και της εσπλαχνίας. Γίνετε εσπλαχνικοί στους φορεμένους ανθρώπους και στον κάθε ένα που σας πλησιάζει. Και με όλα αυτά τότε θα σηκώσετε και το δικό μου σταυρό. Γιατί όλα αυτά που θα κάνετε θα είναι η ομολογία ότι εγώ είμαι ο Πατέρας σας που σας διδάσκω. Εγώ είμαι ο Θεός που έχω κατακτήσει την καρδιά σας και εσείς είστε τα παιδιά μου. Μπορώ να λέω τότε φανερά σε όλους τους δαίμονες ότι αυτά είναι τα παιδιά μου που με αγαπούν και με λατρεύουν. Εσείς παιδί μου μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι είμαι ο Πατέρας σας. Εγώ με καμάρι το λέω. Όπως κάθε πατέρας με καμάρι, αυτός είναι ο γιος μου, αυτή η κόρη μου. Εσείς όμως μπορείτε να το πείτε αυτό, αυτές τις λέξεις. Ή μήπως η ζωή σας, τα λόγια σας, τα άπρεπη, η μολυσμένη καρδιά σας, το φλογισμένο από την πονηριά μυαλό σας, δεν σας αφήνει να ομολογήσετε ποιος είναι ο Πατέρας και Θεός σας. Αδελφοί μου, σήμερα ο καθένας ας σκεφτεί. Έχουμε ένα κόλυβο μπροστά μας, που σημαίνει ότι σε λίγο όλοι μας, σε κάποια χρόνια, οι νεότεροι, πολύ κοντά οι μεγαλύτεροι, θα αναγκαστούν να μας κάνουν και εμάς ένα πόλεμο. Αλήθεια, πού θα βρεθούμε τότε? Στον ουρανό ή στον άνθρωπο? Στον Θεό ή στον Ιωσού? Στην αγκαλιά του ουράνιου βασιλείου ή μέσα στα τάρταρα του σκοτεινού βασιλείου του Ιωσφόρου? Πού? Όποιος θα σηκώσει αυτούς τους τρεις σταυρούς για ένα πράγμα να μην σηκώσει, ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει, θα τον αγιάσει και σαν παιδί του θα τον περιμένει στο ουράνιο του βασιλείου. Εσείς τώρα πρέπει να αποφασίσετε ποιανού παιδιά είστε. Του αγαπημένου Θεού Πατέρα σας ή εκείνου που σας μισά και που σας κοροϊδεύει με τα λάθη και τα πάθη τα πολλά. Η επιλογή δικιά σας. Ο Θεός μαζί σας. Να είστε καλά, πάτε μου. Ευχαριστούμε.